Απεργία πείνας με αποχή και από το νερό πραγματοποιούν 4 αλλοδαποί πρόσφυγες, ζητώντας υπηκότητα ή καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής. Αντιπροσωπεία του ΕΚΕΛ επισκέφθηκε τους απεργούς, ενώ το θέμα είναι γράφει στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσκος, επικρίνει την απροθυμία των απεργών να εργαστούν. Εγκλωβισμένοι στην Κύπρο δηλώνουν ότι βρίσκονται δύο πολιτικοί πρόσφυγες και δύο με καθεστώς διεθνούς προστασίας, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας από τις 18 Νοεμβρίου έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Από τις 7 Ιανουαρίου σταμάτησαν να λαμβάνουν και νερό. Ζητούν να τους παραχωρηθεί υπηκότητα ή καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής για να μπορέσουν να φύγουν από το νησί στο οποίο διαμένουν εδώ και 10 χρόνια. Δίπλα στους απεργούς βρέθηκε η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ. Η βουλευτή Σκεύη Κουκουμά ανακοίνωσε εγγραφή του θέματος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι είναι εδώ μέσα από την διαμαρτυρία τους και τη στέρηση της τροφής και του νερού να δείξουν και να διαδηλώσουν, αν θέλετε, τη διαμαρτυρία τους στον τρόπο που τους μεταχειριζόμαστε. Τους κρατούμε εδώ εγκλωβισμένους και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να πάνε σε μια άλλη χώρα που μπορεί να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος σε γραπτή ανακοίνωση απαντά σε επιστολή της υπάτης αρμοσίας των ΕΕ για τους πρόσφυγες αναφορικά με τους απεργούς. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου συναντήθηκε με τον επικεφαλής των απεργών και του εξήγησε ότι η αίτηση που έχει υποβάλει για υπηκότητα στις 16 Δευτέρου του 2013 θα εξεταστεί όταν έρθει η σειρά της, καθότι δεν έχει υποβάλει οποιοδήποτε λόγο που να δικαιολογεί την εξέτασή της κατά προτεραιότητα και μάλιστα πριν την εξέταση άλλων αιτήσεων που προηγούνται χρονικά της δικής του. Ο Σωκράτης Χάσικος προσθέτει ότι ο παραπονούμενος δεν έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση σε αυτόν καθεστώτος του επί μακρών διαμένοντα, προφανώς γιατί και ο ίδιος διαπίστωσε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις καθότι δεν διαθέτει επαρκείς και σταθερούς πόρους συντήρησης. Τέλος σημειώνει ότι ο παραπονούμενος δεν εγγράφεται ούτε και άνεργος γιατί δεν επιθυμεί σύμφωνα με τα λεγόμενά του να εργαστεί οπουδήποτε παρά μόνο σε θέση που να θεωρείται και να κριθεί από τον ίδιο ως ανάλογη των προσόντων του.